Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Farming Simulator 22. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε μερικά ακόμα νέα για τον αμερικάνικο χάρτη του παιχνιδιού, τον Elm Creek, έναν από τους τρεις χάρτες που θα έχουμε στάνταρ στο Farming Simulator 22. Είδαμε κάποιες καινούργιες φωτογραφίες, κάποια screenshot και ένα μικρό trailer που μας δείχνει λίγο πολύ όλα τα ωραία σημεία του χάρτη. Ο χάρτης δείχνει πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Και επίσης είχαμε και τα στάνταρ, τα κλασικά ενημερωτικά φυλάδια, όπως κάθε Παρασκευή. Και την Παρασκευή που μας πέρασε είδαμε 4 καινούργια μηχανήματα, 3 τρακτέρ και μια θεριζοαλωνιστική μηχανή. Πάμε λοιπόν να δούμε το τρέιλερ, τα screenshot του χάρτη, να δούμε και τα ενημερωτικά φυλάδια και να τα συζητήσουμε όλα αυτά παρέα. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης στο Elm Creek, ένας χάρτης που είναι σε μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Θα έχουμε μία αίσθηση ότι είμαστε μακριά από τις μεγάλες πόλεις, στην επαρχία, το τοπίο έχει διάφορες αυξομοιώσεις στο υψόμετρο, αλλού πιο χαμηλά, αλλού πιο ψηλά. Έχουμε τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμων εδαφών, αρκετό χώρο για να φτιάξετε τη δική σας φάρμα, αν δεν σας αρέσει κάποια από τις φάρμες που ήδη υπάρχουν στον χάρτη. Θα υπάρχουν 81 προκαθορισμένα χωράφια, μικρά, μεγάλα, μεσαία, που θα μπορείτε να τα διαμορφώσετε βέβαια και εσείς αν θέλετε να τους αλλάξετε το σχήμα. Πολλά πράγματα που θα πρέπει να ανακαλύψετε. Θα δούμε ένα βραχώδη φαράγγι, μια κρυμμένη σπηλιά, υπόγειες διαβάσεις σιδεροδρόμων. Επίσης στην πόλη θα υπάρχει ένα γήπεδο του baseball, αλλά και πολλά πολλά άλλα που θα μας οδηγούν σε ένα ατμοσφαιρικό τοπίο στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα γλυκανάλατα μας γράφει η Giant στο blog. Ωραίος δείχνει ο χάρτης, βέβαια ας περιμένουμε να τον δούμε και στο παιχνίδι. Να πω την αλήθεια, και οι δύο οι χάρτες μου αρέσουν, και αυτός και ο ευρωπαϊκός. Το τρίτο χάρτη στις Άλπεις δεν μου άρεσε καθόλου στο 19 και ας έκανα και μια προσπάθεια, ας έκανα 5-6 επεισόδια έτσι για να τον δούμε, μια μικρή σειρά. Ο χάρτης εκεί στις Άλπεις δεν μου άρεσε καθόλου, ίσως να τον διορθώσουν στο 22. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ φαν στους χάρτες του παιχνιδιού. Είμαι σίγουρος ότι θα βγουν εκατοντάδες χάρτες που θα έχουν σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά υπομονή, 3 εβδομάδες μείνανε, σε λίγο καιρό θα τα δούμε όλα από κοντά και θα τα εξετάσουμε από πρώτο χέρι. Πάμε τώρα να ρίξουμε και μία ματιά γρήγορα γρήγορα στα ενημερωτικά φυλάδια. Και ξεκινάμε με μία κουμπίνα, μία θεριζοαλωνιστική μηχανή από την Gaze,
Axial Flow 9250, η τιμή της 410-500, υποδύναμη 634 ύπους, η μετάδοση variable, αυτόματη δηλαδή, παίρνει 1200 λίτρα καύσιμο στο βιτίο της. Η ταχύτητά της στον δρόμο είναι 30 χιλιόμετρα ή 18 μίλια. Στον αποθηκευτικό της χώρο θα χωράει 14.400 λίτρα καρπού και το βάρος της είναι 20,6 τόνους. Και βλέπουμε ότι είναι για σιτηρά και για καλαμπόκι. Και μπροστά φέρνει ένα μαχαίρι της Case, ένα μαχαίρι που είναι για σιτηρά, κανόλα, σοργό και φασόλια σόγιας. Το 3050 TeraFlex 41 feet κοστίζει 70.500, το βάρος του 3,9 τόνους, το πλάτος εργασίας 12 μέτρα και η ταχύτητα εργασίας 10 χιλιόμετρα ή 6 μίλια. Δεύτερο ενημερωτικό φυλάδιο, μένουμε στην Case και βλέπουμε ένα τραχτέρ, το Magnum AFS Connect Series, ένα μεγάλο τραχτέρ, κοστίζει 312.000. Υποδύναμή του είναι 374 ύπους μέχρι 435. Η μετάδοση variable CVT αυτόματη χωράει 647 λίτρα καύσιμο στα αντεπόζητά του και η ταχύτητά του στον δρόμο είναι 50 χιλιόμετρα ή 31 μίλια και το βάρος του 12,7 τόνους. Και πίσω έχει ένα gear wagon, ένα βαγόνι μεταφοράς από την Demco, 2200 dual anchor grain car. Κοστίζει 115.000 λίτρα, χρειάζεται 400 ύπους για να το δουλέψουμε. Χωράει 77,5 κυβικά μέτρα καρπού και το βάρος του είναι 16,4 τόνους και βλέπουμε ότι παίρνει όλα τα σιτηρά, παίρνει κανόλα, σοργό, ηλιοτρόπια, φασόλια σόγιας, καλαμπόκι, σπόρους και λίπασμα. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραχτέρ από την εταιρεία McCormick. 6.8 VT Drive, κοστίζει 220.000 ευρώ, είναι μεσαίου μεγέθους, υποδύναμή του είναι από 264 ύπους μέχρι 310 και αυτό έχει αυτόματη μετάδοση στο κυβότιο, χωράει 550 λίτρα καυσίμου στα τεπόζιτά του, η ταχύτητά του στον δρόμο είναι 50 χιλιόμετρα ή 31 μίλια και το βάρος του 10,7 τόνους. Και πίσω του έχει ένα cultivator, ένα καλλιεργητή από την Lemken, τον Carat 12500 QUA, κοστίζει 47.500, χρειαζόμαστε 225 ύπους για να το δουλέψουμε, το βάρος του είναι 6,6 τόνους, πλάτος εργασίας 5 μέτρα και ταχύτητα εργασίας 15 χιλιόμετρα ή 9 μίλια. Και τελειώνουμε με τα ενημερωτικά φυλάδια, με ένα κλασικό τραχτέρ, ένα από τα τραχτέρ που μου αρέσουν, ένα τραχτέρ της Valtra, Valmet 8750, κοστίζει 108.500, υποδύναμή του 190 ύπους, η μετάδοση χειροκίνητη και power shift, χωράει 250 λίτρα καύσιμο, η ταχύτητά του στο δρόμο 40 χιλιόμετρα ή 24 μίλια και το βάρος του 5,4 τόνους. Και πίσω του έχει ένα μηχάνημα που, να πω την αλήθεια, δεν το ξέρω, είναι της εταιρείας Pharmax, KRG250, ένα σπάντερ που κοστίζει 35.500 και χρειάζεται 190 άλογα για να δουλέψει. Το βάρος του είναι 5,1 τόνι, βαρύος και το τραχτέρ, το πλάτος εργασίας 2,5 μέτρα και η ταχύτητα εργασίας 8 χιλιόμετρα ή 5 μίλια. Στο παιχνίδι θα κάνει τη δουλειά που κάνει το plow και το cultivator μαζί. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι ακριβώς μηχάνημα είναι, γράψτε μου στα σχόλια αν ξέρετε κάτι περισσότερο, αλλά κοντά είναι ο καιρός, όπως είπαμε, θα το δούμε στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, τελειώσαμε, σας αφήνω σιγά σιγά με το τρέιλερ για τον χάρτη των Elk Creek. Είδαμε λοιπόν λίγα ακόμα πράγματα για τον χάρτη, είδαμε και τα ενημερωτικά φυλάδια με τρία ακόμα τρακτέρ και μία θεριστική μηχανή. Τρεις εβδομάδες μείνανε, πλησιάζουμε για την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Ό,τι νέο υπάρχει μέχρι τότε θα το βλέπετε εδώ στο κανάλι. Επίσης, να σας πω ότι την τελευταία εβδομάδα πριν την κυκλοφορία θα κάνω
ίσως και κάθε μέρα live stream για να δούμε όλα τα οχήματα, να δούμε ό,τι καινούργιο και ό,τι θα υπάρξει μέσα στο παιχνίδι, το καιρό, το seasonals, την αλυσίδα παραγωγής. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε γενικά όλα μαζί λίγο πριν ξεκινήσει και επίσημα το Farming Simulator 22. Μέχρι τότε να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, γραφτείτε στο κανάλι, μοιραστείτε το κανάλι με φίλους σας, καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν και να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!